Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Κάποια από τα συστήματα που ακούστηκαν από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα, μέσα από τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν. Μας δίνουν δύναμη ώστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αποδεικνύουν πως οι εργαζόμενοι μαζί με τον λαό μπορούν να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις. Καθώς πίεσαν τους ενόχους, ανέδειξαν το πραγματικό φταίχτη για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Πέταξαν στα σκουπίδια τους ισχυρισμούς, όσους λέγανε για ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος, πως έφταιγε κακιά η ώρα. Καθώς αυτό ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος των ευθυνών όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν από αυτή τη χώρα. Μίλησαν ακόμα και για συντεχνίες κλιμάτων που έστειλαν οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο, συντεχνίες πόντος υπάρχουν όλα που ψάχνουν στους εργαζόμενους, προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν. Συντεχνίες είναι οι εργολάβοι τους, είναι το κράτος τους, οι εταιρείες τους που βάλαν όλο το χεράκι τους για να συμβεί αυτό το έγκλημα. Αναδείχθηκε πως είναι κοροϊδία αυτή που λέγανε πως φταίει κακιά η χώρα, πως στην Ευρώπη δεν γίνονται αυτά. Ενώ με δικά του στοιχεία μόνο, το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 1.400 αστυνομικά ατυχήματα, εκ των οποίων πάνω από 90 από αυτά ήταν συγκρούσεις, με 638 νεκρούς και 513 τραυματίες. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 13% του συνδρομικού δικτύου έχει εγκατεστημένα τα συστήματα ελέγχου. Ακόμα και σήμερα κανένα ευρωπαϊκό δικαστήριο δεν μας τρέχει για τη μη εγκύρηση των διαδικασιών ασφαλείας, γιατί αυτό εδώ στη χώρα μας είναι το φυσιολογικό για αυτούς. Έχουν υψηλά στάνταρ για τα κέρδη των εταιριών, όπως είναι η Hellenic Train, μια εταιρεία πρότυπο όπως λένε, και πολύ χαμηλά στάνταρ για την ασφάλεια των εργαζομένων και του επιβατικού κοινού. Εξάλλου, αυτοί που λένε για την Ευρώπη της ασφάλειας παίρνουν απάντηση και σήμερα από τους εργαζόμενους Γαλλίας, με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους που μας δίνουν θάρρος για τη συνέχεια. Τις προηγούμενες μέρες συνάδελφοι και συναδέλφισσες που πέρασαν, οι εργαζόμενοι αυτή της πόλης γράψαμε ιστορία. Το ποτέ ξανά που φωνάξαμε, το εννοούμε. Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει η κοροϊδία που συνεχίζεται με τα μέτρα που εξήγηλε ο Υπουργός για την επανεκκίνηση σιδηροδρόμου, γιατί πρόκειται για ημίμετρα στην καλύτερη. Δεν θα σταματήσουν όταν δεν παρθούν όλα τα μέτρα στο ακέραιο για την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Άμα δεν γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, άμα δεν καταργηθούν τα 9 ημέρα εντατικοποίηση των εργαζομένων ή διευθέτηση του χρόνου εργασίας, άμα δεν παρθούν όλα τα μέτρα στις υποδομές, σε εγκαταστάσεις και το τροχαίο υλικό. Αντίστοιχη είναι και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για τη διάχυση ευθυνών, προσπαθώντας να πάει αλλού την κουβέντα και στην ουσία να συγκαλύψει πως και ο ίδιος όπως και όλες οι κυβερνήσεις στρώσανε το έδαφος για την απελευθέρωση του σιδηροδρόμου, για την εμπορευματοποίηση των μεταφορών. Γι' αυτό μετράνε κέρδη και ζημιές και εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Έγινε ξεκάθαρο πως το έγκλημα αυτό ούτε θα συγκαλυφθεί, ούτε θα μείνει ατιμόρυτο. Γι' αυτό θα το φορτίσουμε εμείς. Δεν θα επιτρέψουμε τα μέτρη τα άλλα τέμπη που προετοιμάζουν για τους εργαζόμενους και το λαό παντού, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους δουλειάς. Απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο άμα η οργή γίνει δύναμη και οργάνωση των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία. Έχουμε βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα αυτές τις μέρες, πως δεν μπορούμε να περιμένουμε σωτήρες, πως πολλοί έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια που μιλάνε για εξυγχρονισμό, αλλά εννοούν εξυγχρονισμό για τα κέρδη τους και όχι για την ασφάλεια των πολλών. Πως ενωμένοι εργαζόμενοι μπορούν να βάλουν τέλος προσπάθειες εργοδοσίας και των συνδικαλιστών, που προσπαθούν να σπείρουν το φόβο στους χώρους δουλειάς, να κινήσουν την κόντρα ανάμεσα στους εργαζομένους και όχι ενάντια στα αφεντικά. Αυτές τις μέρες πραγματοποίησαμε μαζικές συνελεύσεις των εργαζομένων σε όλο το τμήμα του σιδηροδρόμου, συζητήσαμε, πήραμε αποφάσεις για τη στήριξη των απεργιών. Βάλαμε νέα αιτήματα στα πλαίσια πάλης μας που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών, για το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις του σιδηρόδρομου. Και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια να τους ξεπροστιάσουμε, το κράτος και τις εταιρείες τους, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό πλαρί. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο σιδηρόδρομο, σε όλους τους χώρους δουλειάς, να βάλουν μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Υπάρχουν όλες οι τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες για να μην μετράμε άλλα θύματα εργατών πουθενά. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας
Μόνος τρόπος για να γίνει πράξη το ποτέ ξανά είναι να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας με τη συσπήρωση περισσότερων εργαζομένων συνδικάτων τους, με συνελεύσεις χώρου δουλειάς για να μπει η ζωή μας στο κάδρο. Συνεχίζουμε, δεν θα επιτρέψουμε να θυσιάζονται άλλες ζωές για τα κέρδη τους, το χρωστάμε στους νεκρούς της τάξης μας, τους 11 συναδέλφους μας, σε όλους τους.